στο λουμπαριάρι γίνονται οι πιο ωραίοι γάμοι. Είναι περιζήτητο το εκκλησάκι. Πρέπει να μπεις σε λίστα για να σου δώσουν ημερομηνία και να περιμένεις. Χωμένο στα δέντρα, αλλά και επάνω στο δρόμο είναι. Άραγε περπατούν οι νύφες λίγο πάνω σε αυτό το ωραίο λιθόστρωτο. Πρέπει να έρθουν εδώ. Γιατί αν περπατούν, χρησιμοποιούν αυτό το χιλιοτραγουδισμένο έργο του Πικιόνι. Εντάξει, θέλει λίγο προσοχή αν φοράς τα κούνια, αλλά έχεις χώρο να στέκονται οι καλεσμένοι και να σε θαυμάζουν με μεγάλη άνεση. Αφού ανέβουν λοιπόν το δρομάκι, φτάνουν σε αυτό το εκκλησάκι του 10ου αιώνα, ίσως και του 9ου, λένε μερικοί, οι γνώμες διήστανται. Το οποίο πάντως φαίνεται καθαρά πως έχει χτιστεί με αρχαιότερα κομμάτια. Η τύχη του είναι ένα μοσαϊκό, αλλά δεν το βλέπω καλά. Έχει λίγο τα χάλια του και κρίμα τους μεγαλοπρεπείς γάμους. Η στέγη κοντεύει να ανοίξει και να πέσει. Και πάνω ο σταυρός γέρνει, είναι έτοιμος και αυτός να αποσπαστεί και να καταρρεύσει. Φαντάζεστε να διαλυθεί πάνω στα γιορτινά κεφάλια καλεσμένων και ζεύγου σε κανένα γάμο. Πώς γίνεται αυτό, τόσος πλούτος, τόση λάμψη, να μην μπορεί να στηριχτεί μία στέγη? Και η εικόνα που έχει εδώ πέρα, τελείως άσχετη, μία χάρτινη φωτογραφία ανάμεσα στα γλυπτά στοιχεία πάνω από την πόρτα. Εδώ από πάνω είναι το καφενείο και δεν υπάρχει, δεν είναι πια. Τώρα φταίω εγώ να το ρίξω στη νοσταλγία. Ήτανε από τα πιο ειδηλιακά μέρη για ραντεβού στα νιάτα μας. Εδώ πέρα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί σαν καφενείο. Έχει γίνει σήμερα στέκη αστυνομικών. Κάθονται εδώ οι άνθρωποι, περιμένουν κάποια ειδοποίηση, να πάνε κάπου. Έχουν από πίσω εδώ βάλει τις μηχανές τους. Εντάξει, από το να μην έρχεται κανένας, πάλι καλά. Τουλάχιστον αποδεικνύουν πως έχουν γούστο. Τώρα γιατί πρέπει να είναι αλειτούργητο αυτό το καφενείο, ένας Θεός το ξέρει. Σε κάποιο δημόσιο φορέα θα ανήκει, μπορεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και όπως παντού, στα καλύτερα σημεία της Αθήνας που ανήκουν σε δημόσιους φορείς, τα καφενεία που θα έπρεπε να τα χαιρόμαστε είναι τα περισσότερα μπλοκαρισμένα με κάποιο τρόπο, γραφειοκρατικά προφανώς, και δεν λειτουργούν. Τι να πει κανείς, αυτό είναι ένα μυστήριο. Ας πούμε ότι νίκησε ο γάμος στις προγαμιαίες σχέσεις. Το εκκλησάκι συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες του σε γαμήλες τελετές. Το καφενείο όμως, όπου συνάπτονταν άτυπα συμβόλαια προγαμιαίων σχέσεων, το έφαγε η μαρμάγκα μέχρι νεοτέρας.